Να ξεκινήσουμε λοιπόν την συζήτησή μας. Να ξεκινήσουμε από τους πιο αδύναμους κοινοβουλευτικά, αριθμητικά με αυτή την έννοια, και θα καταλήξουμε στην μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη. Κύριε Καμένε, το ξεκαθαρίσατε. Μακεδονία τέλος. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Μακεδονία. Καλό μήνα σε όλους. Αδύναμη αριθμητικά, αλλά με το βέτο μας συγκυβερνούμε. Βέβαια, ως πότε βέβαια. Ή το ξεκαθαρίσατε και αυτό? Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, αλλά σας άκουσα να λέτε ότι κάποιοι δεν σας θέλουν από τους συναδέλφους σας βουλευτές. Εντάξει, αυτά είναι πολιτικά ερωτικά καυγαδάκια. Ναι, με τέτοιους, με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Τι να πω. Τώρα κοιτάξτε, αν τσακωθώ εγώ με τη γυναίκα μου. Πρέπει, όπως εντάξει, σε κάθε πρόκληση νομίζω, όσο και καλόπιστη να είναι ή και κακόπιστη κάποιες φορές, να απαντάμε, να μην το αφήνουμε να πέφτει κάτω, διότι αυτό μπερδεύει τον πολίτη και φέρνει μια ανισορροπία στις σχέσεις. Όταν ένας συνέχεια κατσαδιάζεται από κάποιον και του λέει δεν μ' αρέσεις και δεν είσαι εσύ και θέλω κάτι πιο δρευτικό και κατανάγκη και παραφύσιν, το ρίξαν και λίγο στο σεξουαλικό τώρα τελευταία, στο παραφύσιν. Λοιπόν, εντάξει, έχει και το χιούμορ του, αλλά θα πρέπει να απαντάμε για να υπάρχει μια ισορροπία σε μια καλή ισορροπημένη σχέση στα δύο κόμματα που συγκυβερνούμε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει συμφωνήσει σε μια σειρά από πράγματα και διαφωνεί σε ένα πολύ σημαντικό εθνικό θέμα. Και ότι αυτό το σημαντικό εθνικό θέμα δίνει μια άλλη εικόνα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί, για παράδειγμα, εσείς όταν θα έρθει το όνομα Μακεδονία στη Βουλή δεν θα το ψηφίσετε. Ναι. Και από ό,τι άκουσα, είναι σαφές. Και από ό,τι άκουσα στη συνέχεια, οι υπουργοί που προέρχονται από τους ανεξάρτητους Έλληνες θα υποχρεωθούν σε παραίτηση. Γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση, άλλο κυβερνητική πλειοψηφία, κοινοβουλευτική πλειοψηφία και άλλο συμμετοχή στην κυβέρνηση. Όντως υπάρχει απόφαση να φύγετε από τα κυβερνητικά πόστα? Όχι, δεν υπάρχει κάποια τέτοια απόφαση. Εμείς περιμένουμε να δούμε την τελική πρόταση με την οποία θα συμφωνήσουν οι Σκοπιανοί. Διότι εμείς μπορεί να καταθέσαμε μια πρόταση ως κυβέρνηση, την οποία εμείς ανεξάρτητοι Έλληνες δεν συμφωνούμε, στην ονομασία, στον Κόρνα Ματσεντώνη, αυτό το με μια λέξη με σλαβική προφορά και μετάφραστο, όπως είπε ο κ. Κοτζιάς. Αλλά από την άλλη πρέπει να το επιβεβαιώσουν, να πιστοποιήσουν και να το αποδεχτούν και οι γείτονες. Αν δεν το αποδεχτούν οι γείτονες, δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Οπότε θα περιμένουμε την αντίδραση των γειτόνων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τους δώσουμε χρόνο. Είναι μια μικρή χώρα με πάρα πολλά προβλήματα, εθνικιστικά και άλλα. Τίνει προς διάσπαση, δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Ας τους δώσουμε χρόνο να ανακτήσουν δημοκρατικές διαδικασίες, να υπάρξουν ζυμώσεις για να μπορέσουν να αποδεχτούν το οτιδήποτε είναι καλό για την Ελλάδα. Εμείς πιστεύουμε ότι το Κόρνα Ματσεντώνια δεν είναι καλό γιατί έχει τον όρο Μακεδονία και δεν έχουμε λόγο αυτή τη στιγμή να του το δώσουμε. Και το συλλαλητήριο. Έχω πει ότι η επόμενη μέρα, εάν περάσει, εάν έρθει, εάν περάσει με όλες αυτές τις προϋποθέσεις, δεν θα είναι μια εύκολη μέρα για τη συγκυβέρνηση. Δεν θα είναι μια εύκολη μέρα για τη συγκυβέρνηση. Δεν μιλώ για παραιτήσεις, δεν μιλώ για κάτι τέτοιο, ούτε για αν θα πέσει η κυβέρνηση, απλώς δεν θα είναι εύκολη μέρα. Θα δούμε τότε και αν έρθει. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι εύκολο από τους Σκοπιανούς να περάσει.